κάνετε? Κρυβόμαστε. Βρέχει πάρα πολύ έξω. Ρίχνει καρεκλοπόδαρο. Φυσάει. Είμαστε στο πιο εκτεθειμένο μέρος της Νορβηγίας, νομίζω, χειρότερο από το Σλέτνες Φύρ. Από το Νορτκάπ και είναι το νοτιότερο. Και φοβάμαι να βγω τώρα έξω γιατί έχει ένα παλιό καιρό. Φοβιτσιάρι. Δεν ξέρω. Δοκίμασε εσύ, ρε Βουλά, να βγεις. Καλά, βγαίνω πρώτη. Για βγες. Καλά, μετά βγαίνω και εγώ μετά. Αυτός είναι ο φάρος Lindesnes, ο οποίος είναι ο νοτιότερος στην υπηρωτική Νορβηγία. Είναι φτιαγμένος από χύτο σίδηρο, όπως όλοι οι φάροι που έχουμε βρει στη χώρα, και είναι φτιαγμένος το 1915. Διάβασα βέβαια ότι αυτό εδώ το σημείο για πρώτη φορά ήρθαν και το βρήκανε από το 1640 και ήταν σημείο ελέγχου της βόρειας θάλασσας, γιατί από εδώ μπαίνεις προς τη Βαλτική, δηλαδή φτάνεις στη Δανία και στη Βαλτική τη θάλασσα. Και είναι μόνο 15 μέτρα ψηλός, αλλά μαζί με το βράχο από κάτω έχει ύψος περίπου 50 μέτρα και είναι ορατός από 18 ναυτικά μίλια, δηλαδή περίπου 40 χιλιόμετρα. Και διάβασα ότι όταν πιάνει καιρός εδώ πέρα, τα κύματα φτάνουν τα 25 μέτρα ύψος. Οπότε δεν είναι για να κάτσεις εδώ. Λοιπόν, τι λέτε, να μείνουμε δεύτερο βράδυ εδώ ή να φύγουμε? Ναι, να μείνουμε δεύτερο βράδυ. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε γιατί θα έχουμε και θέμα ενέργειας. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια. Χάλασε η ομπρέλα μας. Η μονάκριβη ομπρέλα μας. Δεν πειράζει. Ομπρέλα που μου την έδωσε η κυρία Μαρία Μυρονίδου, την Καλαμαριά. Ξέρεις πόσα χρόνια την έχω, την κατσόλα. Πάει η ομπρελίτσα, θα τη φτιάξω. Έλα από εδώ να δείξει λίγο το